Αγαπητέ μου Θείε, πολύ θα ήθελα να είμαι μαζί σου εις Παρισίους, να περιπατούμε εις τα Σανς-Ελιζέ και τα φύλλα του φθινοπόρου να πίπτουν στο διάβα μας ως χρυσή βροχή, αφήνοντας μια αίσθηση γλυκιάς μελαγχολίας. C'est une chanson qui nous ressemble, que tu m'aimais, que vous aimais, qui nous ressemble. Παρεσύρθεν, Θείε, όμως και εδώ εις Αμαρούσιον, το φθινόπωρο είναι ηδηλιακόν. Ο ουρανός έχει αρχίσει να ενδύεται τον γκρίζο πανοφόρη του, ενώ κάπου στο βάθος ακούγεται η μελωδική φωνή της Αηδώνας. Μωρή κατά κουζίνα, πάλι θα μας τα κάνεις τσουρέκια. Χριστέ μου, η Καρακαϊδώνα! Ρε Μανιαμούνια! Τι έκανες ρε λιβάνισες! Μισητή γκασόνα, θα σας παρακαλούσα τα μάλα να κλείσετε την απεσία στο ματάκλα σας. Κωνσταντίνε, το τσαντάκι σου έχει αρπάξει φωτιά. Αναχαθείς ρε, αναχαθείς που μου έχεις κάνει το σπίτι τεκέ! Τεκέ! Εγώ! Όχι εγώ! Πού μυρίζει ρε το λιβάνι, στους τεκέδες δεν μυρίζει! Μυρίζει και στα εκκλησίας, Ελένη, τα οποία εσύ δεν επισκέπτεσαι ποτέ. Ανεκκλησίαστη! Εγώ ανεκκλησίαστη, εγώ! Θα μου πεις τώρα ότι είμαι και άθεη! Πότε πήγες τελευταία φορά στην εκκλησία, γκαρσόνα? Πώς δεν πήγα, είχα πάει το. Πήγα σε μία βάφτιση. Στη δική σου? Όχι στη δική σου. Απαράτα μας ρε! Και στο κάτω-κάτω δεν γουστάρω μέσα στο σπίτι μου, λιβάνι. Πώς να το κάνουμε? Μην ξαναπείς την οικία των προγόνων μου σπίτι σου, Ελένη, γιατί θα τα αρπάξω εις την κράνα. Όπως λες και εσύ, έχω αρχίσει και μαθαίνω την αργό σου. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω μάθει μπαμπινιώτικα. Αφόδευε υψηλά και ιγνάντι. Όπερ με θερμινευόμενον εστί. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Μετρημένες είναι, Ελένη, οι μέρες που θα συνεχίσεις να υβρίζεις εδώ σε αυτών των τείχων. Έγραψα γράμμα και γραφή στον θείο μου Άγγελον Κατακουζινών, διδάκτορα του κληρονομικού δικαίου εις Παρισίους. Και θα έρθει εδώ ο θείος να λύσει το θέμα των δύο διαθηκών και θα σε πετάξουμε εκτός. Παρίσακτη! Εκτός αν εντωμεταξύ πεταχτείς εσύ εκτός. Στο διάλογο με το λιβάνι σου. Ανακαθίζρα που θα φοβηθώ το θείο σου από το Παρίσι. Θα τον φοβηθείς, Ελένη, θα τον φοβηθείς. Εκ Γαλλίας θα έρθει ο τιμωρός βλαχάρα! Τι να σου πω τώρα, κι εγώ θα φοβηθώ το πολύ πολύ να του μιλήσω γαλλικά. Σε έχω γραμμένο. 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 Κάτσε, Ελένη. Θα έρθει ο θείος και θα δεις. Ναι, θα δω. Κι εγώ με τον δω, ζαμανφού και πανοτούρλα. Κάνε πώς το μιλάω σήμερα το γαλλικό, για σορμπόν το μιλάω. Να σου πω, μάγκα μου. Δεν πιστεύω να έχεις κανονίσει τίποτα να τον φιλοξενείς εδώ πέρα, γιατί αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Εδώ πέρα συγγενολόγια δεν μένουνε. Surprise! Θεία, τι δουλειά έχεις εδώ? Τι κάνετε παιδιά μου, δεν θυμήσατε? Όχι. Ουδόλος. Πολύ χαίρομαι που σας έλειψα. Θεία, να μου κάνεις τη χάρη να κόψεις αυτά τα περαστική ήμουνα, γιατί και πέρσι περαστική ήσουν, αλλά μου στρώθηκες εδώ δύο εβδομάδες. Άλλο πέρυσι. Φέτος δεν σκοπεύω να μείνω πάνω από ένα μήνα. Ρε Θεία, θέατρο του παραλόγου, παίζουμε. Πριν από λίγο είπα στον Κωνσταντινό ότι αποκλείεται να μείνει εδώ ο θείος του. Τώρα τι θα γίνει, θα μείνει εδώ η θεία μου? Άλλο θείος του. Κανένας θρυμμένος παλιόγερος θα είναι. Ενώ εγώ είμαι μια νέα γυναίκα, ολοχυμούσο, που θα δώσω χαρά στο σπίτι. Ναι, αυτό το χυμούς, πες το και στον Κωνσταντίνο, να σε βάλει στον αποχυμωτή, να έχει και τις ευχές μου. Ελένη, μη με στενοχωρείς, για χατήρι σου άφησα τις φίλες μου στην Αίγινα και ήρθα τρέχοντας. Γιατί ήρθες τρέχοντας, ρε θεία, σου πω εγώ ότι έχω καμιά χοντρή προβληματάρα και σε χρειάζομαι. Όχι, εγώ είχα πρόβλημα. Βαρέθηκα, Ελένη μου, από το πρωί ως το βράδυ με το Θανάση. Ποιο Θανάση, ρε θεία? Έχεις γκόμενο στην Αίγινα? Θανάσης, Ελένη μου, Θανάσης Μπυρίμπα και Κουνκάν, το τρίπτυχο της χείρας. Κεφάλι δεν σηκώσαν οι σιχαμένες από το καρέ. Αλλά εγώ, εμένα βράζει το αίμα μου. Εγώ θέλω μπαράκια, θέλω night club. Εσύ, θεία μου, τα θέλεις αυτά. Με αυτά σε θέλουνε. Γιατί να με θέλουνε, μες στο χάι είμαι. Κι άμα έχω τα κέφια μου, πίνω και τσαμπούκα. Α, πίνεις και τσαμπούκα. Mm-hmm. Ωραία. Και επειδή εγώ είμαι και τσαμπούκα, θα μου κάνεις τη χάρη και το πολύ πολύ που θα μείνεις εδώ είναι μέχρι απόψε. Δεν είναι μόνο δικό σου το σπίτι. Εγώ θα ρωτήσω και τον αραβωνιαστικό σου. Το ποιο? Ελένη, δεν το κουκούλωσες ακόμα τον επίκουρο? Τον επίκουρο δεν το κουκούλωσα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εσένα θα σε κουκουλωθώ. Εγώ ως επίκουρος μελετώ! Οι κυρίες που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να χαριεντίζονται, δεν μπορούν να ανοίγουν που και που καμία εξώθυρα. Αληψία μου! Μου! Αχ, αληψία μου, τι συγκίνηση είναι που σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια! Περάστε, θεία μου, παρακαλώ! Οποία έκπληξη
Γιατί πραγματικά εκπλήττω με τα μάλα. Λοιπόν, ανήκω κατηγορούν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Να σκεφτείτε, θείε μου, εσείς παραλάβετε το γράμμα το οποίο εγώ ακόμη δεν σας έχω στείλει. Τι λες, ανιψιέ μου, πάντα ιδιόρυθμος. Εν πάση περιπτώσει, τα γράμματά σου τα λάβανα τακτικά. Και πάντα αναρωτιόμουν, αυτό το παιδί δεν γνωρίζει ότι έχουν αλλάξει οι εποχές? Αχ, θα μπορούσε να μου τα στέλνεις email. Το κομπιούτερ γιατί το έχεις? Το έχω κατά ανάγκη, αγαπητέ μου, θείε. Όπου μπορώ να τα αποφύγω, προτιμώ τα πατροπαράδοτα. Εμείς οι κατακουτζινοί ήμεθα και θεματοφύλακες των παραδόσεων. Ήμεθα κατά το ίμιση. Γιατί από ό,τι βλέπω στο από εκεί ίμιση, βλέπω να δεσπόζουν κάτι μπαρμπούνια. Είναι η αισθητική της γκαρσόνας, θείε, την οποία εσύ τώρα που ήρθες ως ειδικός του κληρονομικού δικαίου, θέλω να με βοηθήσεις να τη ρίξω στο τηγάνι ομού με τις ψαρούκλες της. Ναι, ναι, μου είχες γράψει για αυτή την υπόθεση, αλλά κοίταξε, θα ήθελα να τη μελετήσω λεπτομερώς. Θα έχεις τον χρόνο, θείε μου. Δεν θα κάτσεις κάποιο διάστημα? Κάποιο διάστημα? Γύρισα οριστικά στην πατρίδα. Κωνσταντίνε, συνταξιοδοτήθηκα. Και λέω, δεν κάθομαι άλλο στη Γαλλία εγώ να με φάει η μαύρη ξενιτιά. Θα γυρίσω στα πάτρια εδάφη. Πάντα ονειρευόμουν τον νόστιμο Ήμαρ. Ήμαρτον, ρε θεία, Ήμαρτον, μη με πλείς. Εγώ την καταπουζίνω το ζωγραφιστή δεν θέλω να τη βλέπω. Παναγιά μου, την είδα. Αυτή η καροτομαλούσα απεσία, θείε, που με αποκαλεί κατακουζίνα, είναι η σφετερίστρια του οίκου των κατακουζινών. Τώρα θες να σου δώσω και τα εικόσημα. Ελένη, συγχώρα την Κωνσταντίνε. Ξέρεις, από γονίδια είμαστε αλέγρα θηλυκά. Αλλά η Ελενίτσα το παρακάνει στην αλεγρία. Μάλιστα. Η αλεγρία και η αλεγραία. Αυτή η παλιμπεδίζουσα ξεμοστιασμένη είναι η θεία του εγκλήματος. Τροπή, Κωνσταντίνε. Μπροστά στις κυρίες πρέπει να είμαστε πάντα gentlemen. Να συστηθώ. Είμαι ο θείος του Κωνσταντίνου. Άγγελος κατακουζινός. Α, εσύ είσαι ο θείος που μου έλεγε ο Κωνσταντίνος ότι θα με τζάσει από το σπίτι. Έμαθα ότι είσαι από τη Γαλλία, σου ετοίμασα ένα φοβερό γαλλικό. Άκου, μπάρμπα, και εσύ και ο ανιψιός σου θα μου κάνετε τα τρουάντε. Συνηθί, τα 3-2. Θείε, μη μεταφράζεις τις χοντροκοπιές της χοντροκομμένης. Όχι χοντροκομμένη, Ελενίτσα, απλώς έχει πιασήματα. Η γυναίκα, αν δεν έχει λίγο στιθάκι και λίγο μπουτάκι, δεν έχει νοστιμάδα. Μπράβο, θεία, καλά το πας στον κόσμο σου εσύ. Και εσύ θα βρεθείς σύντομα στο δικό σου κόσμο, Ελένη. Γιατί τώρα ήρθε ο θείος άγγελος τιμωρός με τη ρομφαία του νόμου και θα σε ρομφήσουμε και αποχαιρέτατο το αμαρούσιο που χάνεις. Αχ, θείε μου, τι καλά να μείνουμε στο σπίτι οι δυο μας. Τα γίνονται παλίκαρα. Χριστός και Παναγία! Εγώ είχα την ελπίδα ότι θα σε παντρέψω λίγα συντόμως. Εγώ που έμεινα κούτσουρο, τι κατάλαβα? Τι είναι αυτά που λες, θείε μου? Δεν είσαι ένα απλό κούτσουρο, εσύ. Είσαι ένα διανοούμενο κούτσουρο. Εμείς έχουμε για συντροφιά τα βιβλία μας, την επιστήμη μας. Ναι, αλλά την επιστήμη δεν μπορείς να τη ρίξεις στο κρεβάτι. Α, πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Άγγελος. Κι εγώ τους τα λέω και του ανιψούλη σου και της ανιψούλας μου. Να ζευγαρώσουν, να ζήσουν μαζί ζωή χαρισάμενη. Το σκέφτηκες αυτό, Κωνσταντίνε? Γιατί και το νομικό πρόβλημα μας λύνει και η Ελένη είναι ένα πολύ χαριτωμένο κορίτσι που... Ρίζει. Και τώρα κι εσύ, μπάρμπα, θες να τα ακούς, δηλαδή, με προκαλείς. Δεν μου λες, ρε θείο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτή τη μούχλα των ανιψιών σου? Θείε, παραγέρασε μου φαίνεται και έχει φυράνει το μυαλό σου. Για καλό μου ήρθες, μωρέ, εδώ πέρα. Όπως είσαι. Πάρ' τη βαλίτσα σου και μεταβολή! Μη δίνεις σημασία για μένα τέτοια, μου λένε συμπέθερε. Γιατί δεν μπορεί. Θα γίνουμε συμπέθεροι, που θα πάει. Θα τα παντρέψουμε τα παιδιά. Δεν λέω να μην παντρευτούμε, Λίλα μου. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είσαι η μοναδική μου αγάπη. Πρέπει όμως πρώτα να ορθοποδήσω οικονομικά. Τι να ορθοποδήσεις, ρε Μάνθο, αφού είσαι βιομήχανος. Και ποιους έχει βάλει στο μάτι ο Σιμίτης, Λίλα μου? Τους εργάτες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτά σα μαθαίνει η Παπαρίγα ή εκείνο το κουμούνι η Λιάνα η Κανέλη? Των βιομηχάνων το αίμα πίνει η κυβέρνηση. Αφού εμείς σκεφτόμαστε με τον πατέρα μου να πουλήσουμε το εργοστάσιο και να ανοίξουμε προπατζίδικο. Ωραία λοιπόν, Μάνθο, θα έρθω κι εγώ να χτυπάω στο μηχάνημα τα τζόκερ. Τι! Και θα έχω εγώ τη γυναίκα μου μέσα στα ξυστά να ξύνονται όλοι γύρω της? Όχι, αγάπη μου, όχι. Θα περιμένεις 5-6-10 χρόνια να πιάσω την καλή και τότε μιλάμε για γάμο. Α, δεν μου τα λες καλά, Μάνθο. Το κουδούνι πάω να ανοίξω. Όχι, όχι, μην πας, μπορεί να κανένας εφορίας. Μάνθο, άνοιξε η Πέγγι είμαι. Ποια Πέγγι? Ποια Πέγγι? Η από αυτή μου. Ποια από αυτή σου? Η από τέτοια μου. Η από τέτοια σου? Η φυσιοθεραπεύτριά μου. Δεν είχα πάθει εκείνο το λουμπάγκο? Πότε? Τώρα! Πήγε να κρύψω στην κρεβατοκάμαρα και εγώ θα της πω, πάρε και την τσάντα σου, ότι έβαλα έμπλαστο και δεν την χρειάζομαι πια. Τι πήγε. Λες, ρε Μάνθο? Ξέρω και εγώ τι λέω. Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα, πήγαινε. Hello. Ψσσ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 
Και το μωρό της από κάτω θα ακούσει εμάς τους από πάνω. Ξέρεις τι αυτιά έχει αυτό, αγάπη μου, τηγανίτες. Τέλος πάντων, χάρηκες που με είδες. Πάρα πολύ, αλλά δεν σε περίμενα έτσι ξαφνικά. Αυτές οι εκπλήξεις σου θα με κάνουν καρδιακό. Ξέρεις, άμα χαιρέσει απότομα, η Στεφανία ασφίγγεται και μπορεί να. Είχα πάει για οντισιόν στο Εθνικό για ένα έργο Ελισαβετιανό σούπερ. Με το που με βλέπει ο σκηνοθέτης τι μου λέει. Εσύ, κοπελιά, είσαι γεννημένη Ελισαβετιανή. Ξανά έλα αύριο να σε ξαναδώ. Από τις 50 κοπέλες που πήγαμε, θα δει αύριο τις επικρατέστερες. Δηλαδή πόσες? 49. Καταλαβαίνεις πόσες ελπίδες έχω. Θα γίνω Κέιτ Μπλάνσετ. Γίνε και κέικ σοκολάτα. Όμως τώρα πρέπει να φύγεις. Θα φύγω κι εγώ. Προέκυψε πρόβλημα στο εργοστάσιο. Καταλαβαίνεις. Τώρα πρέπει να φύγω. Όχι, βρε μάθο μου. Εγώ θα κάτσω να μελετήσω για την αυριανή οντισιόν και όταν φτάσει η ώρα να πάω στο μπαρ κλείνω την πόρτα και φεύγω. Ξένοι είμαστε, βρε μάνθο. Αύριο μεθαύριο θα παντρευτούμε. Με το που ήρθε το φθινόπωρο με πιάσαν τα κρυολογήματα. Ωχ, και τρίτη. Τι τρίτη? Και 13. Χρουσούζικη μέρα. Δεν έχουμε τρίτη και 13. Ναι, αλλά κάποια μέρα θα έχουμε. Άνοιξε ένα κέφαλαιο ότι είναι Κωνσταντίνος κατά κουζινός. Ο Κωνσταντίνος, κρύψω αγάπη μου στην κουζίνα. Γιατί? Για να τον ξεπορτωθώ. Μήπως και θέλει να κάτσει. Αφού εσύ θα φύγεις, ο Κωνσταντίνος θα κάτσει. Ναι, θα κάτσει. Άμα δει εσένα εδώ, θα θέλει να σου κάνει παρέα, κατάλαβες. Εμένα ο Κωνσταντίνος δεν με συμπαθεί καθόλου. Με φωνάζει γκαρσόνα βου. Πέγγι, τον παρεξήγησες. Σε λατρεύει. Μην κοιτάς μόνο την επιφάνεια. Πήγαινε στην κουζίνα, πήγαινε. Τέλος πάντων. Όχι από εδώ, στην κουζίνα. Όχι, στην κουζίνα. Από εκεί. Άνοιξε τα γέννη, με αυτή την κατάλα την γκαρσόνα βου, είσαι. Δεν ακούς, σε λατρεύει. Κωνσταντίνε, έχω πρόβλημα. Εγώ να δεις, διότι έχει εγκατασταθεί στο σπίτι μου η αφόρητος θεία της Ελένης. Η θεία Μάρο, αν ενθυμίσαι, η οποία θέλει έτη μία φορά να μας παντρέψει. Και επιπροσθέτως, έχει εγκατασταθεί και ο θείος μου ο Άγγελος. Α, ήρθε από το Παρίσι. Τον θυμάμαι από μικρός. Μονόχνοτος σαν και σένα. Αν τώρα πια δεν είναι μονόχνοτος, τώρα έγινε πολύχνοτος και τολμά μάνθο να αποκηρύττει τον γερό των παλικαρισμών. Κωνσταντίνε, σου λέω έχω μεγάλο πρόβλημα. Επιμένω ότι το δικό μου είναι μεγαλύτερο. Διότι ο μεταλλαγμένος θείος, ο μου μετά της τρελοθείας, θέλουν να με νυφεύσουν με την καρσόνα, μάνθο. Ναι, αλλά εγώ έχω κλεισμένη την καρσόνα στην κουζίνα. Ποια καρσόνα, τη βου, γιατί, ή να μαγειρεύσει. Ή να μην πάρει και με σηκώσει. Διότι στην κρεβατοκάμαρα είναι η Λίλα. Και άμα η Πέγγι δει τη Λίλα, θα πάθω μεγάλη Νίλα. Να πάθεις εκφυλωτόμαρον που τις μαζεύεις και δύο-δύο πια εδώ μέσα. Ούτως ή άλλως, εγώ τα είπα και εκτονώθηκα. Πάω να φύγω από αυτά τα σόδομα και γόμορα. Όχι, μην φύγεις έτσι από τα γόμορα. Πάρε και μια γομάρα μαζί σου, τουλάχιστον. Γομάρα, τουλάχιστον. Έλα, Λίλα, προέκυψε πρόβλημα. Έφυγε η φυσιοθεραπεύτρια. Έφυγε, αλλά ήρθε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Πάντως, όχι ότι κάνετε εσείς κλεισμένοι στα σκρεβατοκάμαρα. Καλά, πατέρα, δεν έχετε να σας κουρέψει γουλή ή να συνέλθετε? Πάντα πικρόχολος. Ειδικά τώρα που έχασε το φως του. Τι έχασε? Τι έχασα? Ήρθε η Λίλα μου να μας επισκεφτεί και έχασε το φως του ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, φίλε μου, μην κάνεις έτσι. Αυτές οι τυφλώσεις είναι νευρικής φύσεως. Μα να μην βλέπω τίποτα. Παραδικό είναι, αγόρι μου, θα σου περάσει. Άλλωστε, εσύ έχεις συνηθίσει, τα περνάς αυτά. Μα τώρα σοβαρά, δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά? Τη μαύρη μου την τύφλα δεσποινής. Περίεργον, εσείς βγάζετε τα μάτια σας, εγώ τυφλώθηκα. Βοηθήστε με, δεσποινής, συνοδεύτε με σπίτι μου τον Καβούλιακα. Έλα, σε παρακαλώ, πήγαινε εδώ στο σπίτι του. Εγώ θα πάω στο εργοστάσιο. Σε παρακαλώ, κάνε αυτό το ψυχικό. Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Ναι, δύο λεπτά. Δεν ξέρω πού πατώ και πού βρίσκομαι. Oh. Τι κάνεις, κύριε Κωνσταντίνε? Σαν πως βλέπω, αφού είμαι τυφλός. Όπου βρω, σκουντουφλάω. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Δεν έχω τα ματάκια μου. Πού να πιαστώ, δεν ξέρω. Πέγγι, φτούξε ελευθερία. Μανθώ. Εκτός από τη φωνή του Κωνσταντίνου, άκουσα και μια γυναικεία φωνή. Ποιανής ήταν, ε? Η γκόμενα του Κατακουζινού. Ήρθε με πρόσωπο. Ε, τώρα ξέρεις την γκομενιάρη είναι ο Κωνσταντίνος, ρε Πέγγι. Πολύ στριμώκολα τα πράγματα, ρε Πέγγι. Τη μια μεριά η θεία, απ' την άλλη αυτό το καινούριο το φρούτο θείος. Αχ, στενό μαρκάρισμα μας έχουν κάνει. Ρε Πέγγι, με προσέχεις, τζάμπα τα λέω. Λες να γίνω Κέιτ Μπλάνσετ. Αν δεν με προσέχεις, τζάμπα τα λέω. Κορίτσια, πια θα πλύνει ποτήρια. Να πάει Κέιτ Μπλάνσετ. Εγώ δεν μπορώ, έχω το πρόβλημα με τη θεία. Ούτε εγώ μπορώ, είμαι βυθισμένη στην οντισιόν. Κατάλαβα, ο μαλάκας πάλι θα πλύνει ποτήρια. Καλά, ολόκληρο καλοκαίρι. Δεν αλλάξατε καθόλου. Καθόλου δεν αλλάξατε. Πού δεν αλλάξαμε, ρε? Μην κοιτάς τώρα που ασπρίζαμε. Είχαμε μαυρίσει, είχαμε χάσει τις κυταρίτιδες, είχαμε γίνει μια χαρά κουκλάρες. Είχαμε γίνει. Ρε παιδιά, μήπως ενδιαφέρεται κανείς από εδώ μέσα για μια νέα γυναίκα μόλι ψάχνει?
Κάντε ρε παιδιά, κάντε κάτι. Θα με φορτώσω στην καταφουζίνα. Σκάσε ρε Ελένη, μου θυμίζεις τη Ματίνα. Κορίτσια! Ματίνα! Σε σφυρίζω. Πού ήμουν πριν? Πού ήσουνα μόλι παραλυφάκι, ήσουνα. Σε βαφτίσια ήσουνα. Mm-hmm. Πού ήσουνα, σε καλάθι με μπουμπονιέρες? Σε ψυχολόγο. Μπράβο, βρε Ματινάκι, μπράβο. Ναι, και μέσα από διεξοδικές συζητήσεις και ψυχαναλυτικές διεισδύσεις, αποφάσισα να γίνω πιο aggressive, να πιστέψω στον εαυτό μου και κάνοντας αρχή από αυτό το φθινόπωρο να μην ξαναπεράσω παρατήρητη. Μπράβο, Ματινάκι. Ματίνα, έμπαινε και θέριζε. Αχ, ναι, κορίτσια. Δεν θα με πια το ασήμαντο μπυρμικάκι που το πατάνε όλοι στο διάδοτο, αλλά θα γίνω μια γυναίκα που κάνει αισθητή την παρουσία τη. Έλα, κορίτσια, έλα. Κομμένο το λακριτή. Παίγει στο καθήκον. Κακομοίρη, μπαρτέντερ. Από αύριο που θα είμαι μία Ελισαβετιανή, θα ντρέπεσαι και να μου μιλήσεις, καημένα μου. Τι θα είναι? Το ξέρω, καλαματιανή. Γεια σου, Νικόλα. Και εσύ, Ελενάκη, πήγαινε να αλλάξει κανένα τασάκι. Είπα, γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, ρε Ματινάκη, δεν σε πρόσεξα. Κακός, γιατί εγώ δεν είμαι πια το σήμα το μυρμηγκάκι. Γεια σου, παιδιά. Ελεναρά, Νικόλα, καλό χειμώνα. Είμαι κι εγώ εδώ, Μανώλη. Παιδιά, φέτος στην Κρήτη ήταν τέλεια. Είμαι κι εγώ εδώ, Μανώλη! Α, γεια σου, Ματίνα, δεν σε είδα. Τι σκατά συζητήσει έκανα με τον ψυχολόγο. Μήπω σε πιάνει, συζητάμε να του πω να μου γράφει Ζάναξ. Γεια σας, γεια σας! Ματίνα, αφήστε και εμένα να μου γράψει αυτά τα χάπια, γιατί με το λούκι τη θεία θα τα χρειαστώ. Τι κάνει, αγοράκι μου, με θυμάσαι? Πιάσε μια σαμπούκα. Ελενίτσα, ήρθα να ζωντανέψω λίγο το μαγαζί. Ναι, το μαγαζί θα το ζωντανέψει, εμένα θα πεθάνει. Η Ματίνα είναι αυτή. Τι κάνει, χρυσό μου? Αχ, με είδατε, σα ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Και γιατί να είσαι εδώ, πουλάκι μου, καταράξει έχω. Καλέ, εσύ έχει γίνει κούκλα. Σαν μπομπονιέρα είσαι. Αλήθεια, κυρία Μάρο. Τι ψέματα, ψέματα. Άντε, άντε, και με ένα καλό γαμπρό. Θα γίνει και αυτό, καλή μου, κυρία Μάρο. Γιατί τώρα με την ψυχανάλυση αισθάνομαι φορτσάτη και είμαι αποφασισμένη να μην με βρει το Μιλένι Μανί, πατρί. Έτσι, μπράβο. Άκου τα, Ελένη. Θα πάρω πρωτοβουλία. Γιατί να περιμένω να έρθει ο πρίγκιπα καβάλο στο άλογο να με ζητήσει. Θα κάνω πρόταση γάμου στον κύριο καθηγητή. Ποιο καθηγητή, τον κατακουζινό? Μάλιστα, το εγκρίνετε? Όχι, μωρή, δεν το εγκρίνει, και το παλιό το κόλμα δεν τη έχει φύγει. Τι λες, βρε ξανθόψηρα που θες τον επίκουρο. Δεν είσαι και να καθρέφτεις το σπίτι σου να δεις τα μούτρα σου. Χάσω από μπροστά μου. Ας την πει η Ελλάδα μου. Τι γίνεται, ας την πει η Ελλάδα μου. Ας την πει η Ελλάδα μου. Ποια την Ελλάδα που θέλει να σου πάρει το γαμπρό? Τώρα, Ελένη μου, είμαστε πολύ κοντά να το πετύχουμε. Ποιο να το πετύχουμε, ρε θεία? Το κελεπούρι, γιατί τώρα έχουμε και τις ευλογίες του θείου του. Τώρα, γιατί ξενυχτάς δουλεύοντας? Και αύριο μέρα είναι. Δεν μου λες, γιατί δεν πας στο μπαρ που δουλεύει η Ελένη να πιείς ένα ποτό? Πρώτον, διότι απεχθάνω με τα αλκοολούχα. Δεύτερον, διότι και να έπινα αλκοολούχα, δεν θα επέλεγα ποτέ το ινοπνευματοποτείο όπου δουλεύει η απεχθής βλαχάρα. Και τρίτον, έχω να ολοκληρώσω το απογοητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Τι πιο σημαντικό από αυτό? Ο έρωτας ανιψιέ μου, αυτός ο μικρός στερωτός θεός. Αυτός ο ξαρθός χοντρούλης που πετάει παγωτά, τον έχω δει στην τηλεόραση. Δεν πετάει παγωτά. Πετάει πύρινα βέλη και τρυπάει τις καρδιές ειδονικά. Δεν μου λες, εσύ όταν βλέπεις την Ελένη, δεν αισθάνεσαι το τσίμπημα ένας τέτοιου βέλους? Όχι, αλλά έχω στο δωμάτιό μου μια φωτογραφία της και κρυφά της πετάω βελάκια. Έλα, πάψε βρε ανιψιέ, είναι καλό κορίτσι. Τώρα αν η γλώσσα της είναι λιγάκι αγοραία, δες το και από τη θετική του πλευρά. Είναι ντόμπρα και τα λέει έξω από τα δόντια. Είναι κόμπρα και δεν χάνει ευκαιρία να μου δηλητηριάσει τη ζωή. Την ποθείς, ανιψιέ μου. Την ποθείς, ενδόμηχα την ποθείς. Θείε, θα γίνω θειοκτόνος. Αν δεν την ποθούσες, θα την αγνοούσες. Μα δεν γίνεται να γνωρίσεις μια γυναίκα σαν την Ελένη που από το πρωί που ξυπνάει το μόνο που σκέφτεται είναι τι θα σκεφτώ για να βασανίσω τον Κωνσταντίνο. Όποιος αγαπάει βασανίζει, λέγανε οι παλιοί. Ναι, και εσύ παλιός είσαι. Γιατί δεν πας να κοιμηθείς ευλογημένη, εσύ παλιά κοιμόσουνα με τις κότες. Α, τώρα περνάω τη δεύτερη νιώτη μου και θα κοιμάμαι με τα κοκόρια το πρωί όταν λαλούν. Λοιπόν, η Ελένη. Εγώ όμως πάω να κοιμηθώ, θείε. Διότι με ρογλεί τα μάλα αυτή η πλήση εγκεφάλου περιγκαρσόνος, την οποία υφίσταμε. Καληνύχτα. Κωνσταντίνε! 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 Καληνύχτα, θείε! Εγώ δεν σου λέω καληνύχτα, γιατί δεν θα είναι καθόλου καλή. Καλή θα ήταν αν κοιμόσαμε στην αγκαλιά μια ζεράιδα έτσι περδικόστηθης και μαρμαροτραχύλας. Όπως είναι η. Μια ζωή την έχουμε, αν την γλεντήσουμε. Εδώ είσαι, συμπέθερε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Αχ, κυρία μου, για τον πιο μου συγκεκριμένα σκέφτομαι τι θα καταντήσει έτσι μου τρούχος που είναι. Του μιλήσατε, κύριε Άγγελε? Με ρίσκο της ζωής μου του μίλησα, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, ή το λίαν αρνητικός. Και η δικιά μου με έδιωξε από τον μπαρ και με έβαλε μάλιστα να πληρώσω και τη σαμπούκα. Ναι, κυρία μου, όταν θα καταλάβει ο Κωνσταντίνος αυτά που του λέω, θα έχει γίνει σαν και εμένα και τότε θα είναι πολύ αργά. Γιατί, τι έχετε εσείς? Και κοτσονάτος είστε και λεβέντης.
Και εγωιτευτικός μπορώ να πω. Ευχαριστώ για την ευρωφροσύνη σας και μπορώ να ανταποδώσω, αλλά εσείς είστε νέα ακόμα. Όχι και τόσο νέα. Μην κοιτάτε που μικροδείχνω. Είναι ζήτημα χαρακτήρα. Είμαι αυτό που λένε μια όρημη τσαμπερδόνα. Και πολύ ζεστός άνθρωπος. Και άλλα πολλά καπημέντα θα μπορούσα να προσθέσω, αλλά φοβάμαι μήπως γίνω φορτικός, κυρία μου. Όχι, προσθέστε. Αλλά αφαιρέστε αυτό το κυρία μου. Είμαι η Μάρο και είσαι ο Άγγελος. Είμαι μια γυναίκα και είσαι ένας άντρας. Ο άντρας σας θα πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένος που είχε εσάς γυναίκα. Αλήθεια, από τι πέθανε, αν επιτρέπετε? Από πρισμένο σηκώτη. Δεν του το έπριξα εγώ. Το έτσι ζω συγχωρεμένος. Τουλάχιστον πρόφτασε να νιώσει τις χαρές του έγκαμου βίου. Ενώ εγώ πολύ φοβούμαι ότι θα πεθάνω πάντα με αυτό το αποθυμένο. Από τι είναι αυτά που λες, Άγγελε? Ποτέ δεν είναι αργά. Η ζωή αρχίζει στα ίντα. Σε ποια ίντα? Στα ίντα κάνεις ωραίες σύνδεκνε. Τι ρωτάς, Άγγελε? Ξεκόλα από την ηλικία. Τα χρόνια δεν έχουν σημασία αν έχεις καρδιά. Όχι. Ούτε καρδιά ούτε ζάχαρο έχω. Λίγο χοληστερίνη, αλλά κατά τα άλλα τραγουδάω και χορεύω σαν 18χρονος. Θα έρθει σε αυτή την όμορφη ραδιά και σαν δυο ξένα στα πουλιά θα φύγουμε για αλλού. Θα γίνω Βραζιλιάνος με το σομπρέρο μου. Θα σε ο καμπαλέρος μου και όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα θα αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να γίνουνε, τα άστρα να τρεμοσβήνουνε κι όλα χώρος να γίνουν και να λες αυτό το μάμπο το βραζιλέρο μου δίνει κέφι, μου δίνει στυλ. Τι έγινε, παιδιά? Κάνουμε προβίτσες, θα ανεβάζουμε musical στα καπί. Ελένη, νομίζω ότι θα στα πω όπως τα λες κι εσύ. Αντεχάσου. Βεβαίως, χάνομαι γιατί νιστάζω κιόλας. Εσύ βολεύτηκες τον Ξενώνα? Φοβάμαι ότι τον Ξενώνα τον έχω καταλάβει εγώ. Αγκαλίτσα θα κοιμηθούμε, Ελενίτσα μου. Αγκαλίτσα. Να σου πω, μια και έχεις και τέτοια συμπάθεια στον Κωνσταντίνο, δεν πας να κοιμηθείς αγκαλίτσα με εκείνον? Παψανόητη. Αν είναι να κοιμηθεί αγκαλίτσα με άντρα, υπάρχουν και άλλοι που τις αρμόζουν περισσότερο. Όπα. Μπα. Λάθος τα κατάλαβα. Βάλω απ' την ίστα κουκουφά. Άντε, παιδάκια, καληνύχτα. Ακούω, κουφά. Είναι αυτή η περίεργη διάλεκτος που μίλησε ο νηφιός μου? Ανεβαίνω κι εγώ. Καληνύχτα, Άγγελε. Έτσι θα μου πεις καληνύχτα? Δεν θα μου δώσεις ένα φιλί? Θα σου δώσω ένα φιλί, αλλά από μακριά. Με περάσει για καμιά εύκολη. Καληνύχτα, Ρωμαίο. Καληνύχτα. Όνειρα γλυκά. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί με τραβάει κάτι τι. Μ' αρέσεις. Άγγελε! Καλημέρα, Μάρο. Και εσύ πρωινός είσαι? Μήπως κοιμήθηκα καθόλου? Όλη τη νύχτα σκεφτόμουν εσένα. Έλα, σταμάτα, καημένε τώρα. Πήγα στον κήπο και σου έκοψε ένα τριαντάφυλλο. Μίλμερση! Κι εγώ ετοίμασα πρωινό για όλους, αλλά τις τηγανίτες τις έφτιαξα ειδικά για σένα. Πρέπει να τις δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Τι γλυκιά που είσαι! Δεν μου λες, εκείνο το φυλάκι που λέγαμε χθες θα μου το δώσεις? Μη άτακτο αγόρι! Κάτι σε πρόνοιμα! Μάρο! Άσε με, σε παρακαλώ! Μάρο, άσε με που σου μιλάω! Έτσι, μπράβο, Θείε! Κυνήγησέ την να φύγει από αυτή την οικία και να πάρει και την ανιψιά της μαζί. Όχι, την κυνηγάω για να της δώσω ένα φυλάκι. Τι πράγμα? Φυλάκια δίνουμε στους φίλους μας, φυλάκια δίνουμε... Ναι, στις γυναίκες μας αρέσουν. Τι είναι αυτά που λες, Θεία? Λέω εφθαρσός ότι η Μάρο μου αρέσει και σκέφτομαι να την πάρω με παπά και με κουμπάρο. Και δεν σε δίνω καλύτερα στο χάρο. Θεία, σε παρακαλώ, δεν είναι αστεία αυτά. Μα ποιος σου είπε ότι είναι αστεία? Μάρο, δράτουμε της ευκαιρίας ενώπιον του αγαπημένου μου ανιψιού να ζητήσω τη χείρα σου. Άγγελε! Σήκω πάνω, ξεμοραμένε με σύλληξ. Αν θες τη χείρα της συγκεκριμένης χείρας, καλύτερα να φέρω ένα κουζίνο μάχαιρο να της την κόψω και να στη δώσω. Πάψε πια, απρεπέστατε ανιψέ. Αυτό μου έλειπε τώρα, να ζητήσω την άδειά σου. Γαϊδούρι! Μα τι γαϊδούρια είσαστε τέλος πάντων? Το βράδυ τραγουδάτε, το πρωί γκαρίστε, τι το περάσετε το σπίτι σκυλάδικο? Ωραία, ήρθε και η γκαρσόνα και ολοκληρώθηκε το κουαρτέτο. Ελένη, η θεία σου κατοικόναγε καθομοίωση κουνίστρα, ξεμιάλισε το θείο μου, ο οποίος αποχαυνομένος τη ζήτησε σε γάμο. Τι έκανε? Ναι, αυτό έκανε, Ελένη μου. Μου ζήτησε το χέρι. Και εσύ τι του είπες? Δεν του είπα ακόμα. Ωραία, άστο θα του το πω εγώ. Δεν μου λες, θείο, πώς σου πέρασε ένα από το νου ότι εγώ θα συγγενέψω με μια κατακουζίνα.
Και να σου πω, μην τολμήσεις να ξαναπλησιάσεις την κοπέλα, γιατί θα σε πάω μέσα για αποπλάνηση. Τολμάς να επιτίθεσαι στο θείο μου, Ημιώνα, αυτόν τον άδολο και άπειρο περιέρωτος άνθρωπο, ο οποίος έπεσε θύμα μιας παλιάς καραβάνας που ποιος ξέρει σε πόσα κρεβάτια έχει κρεβατοκυλιστεί. Για μένα το λέει αυτό. Γι' αυτό το αθώο πλάσμα, ρε, λες τέτοια πράγματα. Αν αχαθείς, ρε, ο μπάρμπα σου, ο πορνόγερος, την κυνηγάει μέσα στο σπίτι μου για να την κουτουπώσει. Μην ξαναπείς την οικία μου σπίτι σου, γιατί δεν θα το φοβηθώ. Θα χειροδικήσω, Ελένη. Και τυχαίστηκα εγώ τώρα και να χειροδικήσεις, ε. Κολώνω κι εγώ, νομίζεις να χειροδικήσω. Θα σου χώσω, ρε, μια γονατιά και ξέρεις που θα στη δώσω, ε. Νομίζεις ότι σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Όρμαν σου βαστάει. Γιατί δεν μου βαστάει. Τώρα θα δεις, ρε. Ελένη, σταμάτα. Εμείς μαλώνουμε και αυτοί μελώνουνε. Μωρή θεία, το έχασες τελείως. Ελένη μου, νομίζω ότι τον θέλω. Έλα εδώ, καλέ. Έλα εδώ. Θεία, ξεμολάθηκες πια. Σε παρακαλώ. Μάρου. Άγγελε, μας χωρίζουν. Μάρου. Μας χωρίζουν. Θεία, είσαι πολύ μικρή για γάμο. Μετά τα 100 το συζητάμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Ειδικά με μία βλαχάκι δεν θα παντρευτείς ποτέ. Κι εγώ σου λέω με ένα σβάρο δυο βλαχάκες. Εγώ παίρνω τη θεία, εσύ την ανιψιά και κάνουμε διπλό γάμο. Πιπέρι, πιπέρι στο στόμα. Κωνσταντίνε, άστε να το χειριστώ εγώ το θέμα που ξέρω. Κύριε Άγγελ, καταλαβαίνω ότι έχεις ορμές. Αλλά μεταξύ μας τώρα, η θεία είναι σιτεμένη. Βρες ένα πιπίνι να το ρίξεις στο σανιδοκρέπατο του πάθους να κάνεις ανάσταση. Μα τι του λες τώρα και εσύ, βρε Μάνθα, τι πιπίνι και πατίνι. Μάνθο, αγόρι μου, το πρόβλημα δεν είναι σαρκικό, είναι συναισθηματικό. Πρόκειται για έναν αγνό ηθικό έρωτα. Αχ, αχ, αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είναι ολόκληρη ζωή μου. Τι ήταν αυτό που άκουσα τώρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα, γιατί αυτό γαστοκίζεσαι. Μα δεν άκουσες, βρε Μάνθο. Δεν φτάνει που θα γελάσει και το ποικιλόχρωμο νερίθιον ή το παρδαλό κατσίκι που θέλει να νυμφευθεί ο Μεσίληξ, θέλει να πάρει και τη θεία της χειροτέρας εχθρού μου. Μα με το χειρότερο εχθρό μου. Εντάξει, βρε Ελένη, δεν θα παντρευτεί και το Βυζαντινό τέτοιο. Ε, ωραία, θα παντρευτεί τον μπάρμπα του, το ίδιο κάνει. Ρε κορίτσια, πέστε κι εσείς κάτι. Ματίνα, μίλα. Ναι, να πω. Δεν μου λέτε, κυρία Μάρου, στο γάμο θα βάλει την νηφικό ή ταγέρ. Μωρή Ματίνα, αυτό βρήκες να ρωτήσεις. Τι θες, ρε Ελένη μου, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάχει ανιψιά για ανιψιός. Ωραία, Ματίνα, κόφτω. Μία κουβέντα ακόμα. Κυρία Μάρο, στην εκκλησία όταν πετάξετε την ανθοδέσμη, θέλω να την πετάξετε σε μένα, να είμαι εγώ η επόμενη. Ματίνα, ράφτο. Πέγγι, μίλα. Κοίταξε, Ελένη μου, εγώ θα κάνω μία σοβαρή ερώτηση. Πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Μάρο αν η σχέση της με τον κύριο Άγγελο είναι τόσο σοβαρή όσο η δική μου με τον Μάνθο. Ωραία, το τέλος... Πέγγι, ράφτο κι εσύ. Τι θα γίνει ανιψιά, θα κόβεις και θα ράβεις τη ζωή μου στα μέτρα σου. Αν μου μένουν 60 χρόνια να ζήσω ακόμα, να τα ζήσω ευτυχισμένη, βρε αδελφέ. Ναι, καλά τα λες. Μια στιγμή να πάρω τον γιατρό, να του πω ότι έπαθες Αλτσχάιμερ. Περίφημος θεωρείται ο ψηφιδωτός απόπατος εις την οικία του Ναρσί. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Ευχές, αλλά τέτοια ώρα. Λίγες καρδιές αγαπούνε. Καλέ, τι είναι τούτο? Έβαλε κατά κουζίνα το σταθμό του Στέφανου Λινέου. Ποια κατά κουζίνα από τις δυο, η δικιά σου ή η δικιά μου? Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις πόσο σκοπό. Αυτό ακούγεται απ' έξω. Πρέπει να είναι κανάλι live! Η Μάρτον Παναγία μου, τι άλλο θα πούμε εδώ μέσα? Ναι, δεν το πιστεύω, Ελένη μου! Το αγόρι μου μου κάνει καντάδα! Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι εδώ, έλα και εσύ, Ελένητσα, μαζί! Αν δεν θα έρθω, δεν θα έρθω! Δεν θα έρθω! Μόνο κοντά σου είναι σε για το όνομα του Κυρίου, τι καλό ζηλίκια είναι αυτά. Έλα μέσα. Άσε με, ανιψιά μου, άσε με να εκφράσω τον έρωτά μου. Τι αυτός ο γεροντοέρωτας με έχει εξευτελίσει τελείως στην γειτονιά. Πάμε μέσα, σου λέω. Έβγα, έβγα στο παραθύρι σου, χρυσομαλούσα κόρη. Τι είναι αυτά που λες, τι σε παρακαλώ. Χοροδία προσκόπων. Έλα γρήγορα, έλα, έλα, έλα γρήγορα, έλα. Άγγελε! Θα σου βγάλω το αυτή. Άγγελε! Έλα γρήγορα!
Θεία, δεν θέλω ου! Άσε με, Λένη. Αγάπη μου, σου πετάω ένα κλονάρι βασιλικό. Κατά κουζίνα, σου πετάω όλο το βασιλικό. Όχι! Θα μου το πληρώσεις αυτό, καρσόνα! Μη, Ελένη! Μη! Αφήστε ήσυχο το κορίτσι, ρε παλιοαλίτες! Το κλείδωσε στο δωμάτιό του. Ωραία. Και εγώ την κλείδωσα στο δωμάτιό της. Λοιπόν, αυτό το γάμο τώρα πρέπει να το σταματήσουμε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε δεν λέτε τίποτα. Είχα που είχα το γνωστό πρόβλημα, Ελένη Βλαχάκη, το οποίο πρόβλημα εχθές βράδυ παρολίγο να με δολοφονήσει διαγλάστρας βασιλικού, προσετέθη τώρα κι αυτός ο ρετρό έρωτας, ο οποίος με έχει αναστατώσει τα μάλα. Ναι, καλά. Άκου να σου πω, μάλα. Τι μάλα? Ως μάλα πόλα πλάνχθη. Άνδρα μη ένεπε, μουσα πολύτροπο. Τι θυμάμαι, Ρουφιάνα. Τέλος πάντων, πρέπει να πάρεις το θείο σου να τον πας κάπου αλλού. Γιατί στο ίδιο σπίτι εδώ μέσα μπορεί να σμίξουνε. Σωστά. Θα το κάνω κι αυτό. Οτιδήποτε θα κάνω για να μην πάει ο θείος μου χαράμι με αυτή τη... Τι λες, μωρέ. Είσαι καλά. Λίγη του πέφτει, νομίζεις. Απλώς εγώ δεν γουστάρω γυναίκα σαν την καλή χαρά να μαραζώσει δίπλα σε μια κατακουζίνα. Να μου κάνεις τη χάρη, Ελένη. Ο θείος μου είναι αμέμπ του ηθικής και υψηλής μορφώσεως. Και ασφαλώς δεν του πρέπει μια μούλαρο μπεμπέκα κατωτά της οικογενείας. Της θειάς σου. Δικιά σου είναι η θεία. Έστω. Του θειού σου. Βλαχάρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αντιστέκομαι στον καυγά γιατί τώρα έχουμε κοινό στόχο. Δεν πρέπει να τσακωθούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, κόλλα τα χέρια. Εντάξει. Πρώτα θα τα πλύνεις με μπεταντίν. Τα μικρόβια. Τρελάθηκες, αδελφέ μου. Να θες να με φυλακίσεις σε ξένο σπίτι. Ο Μάρθος δεν είναι ξένος και είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί να σε φιλοξενήσει. Όχι και τόσο πολύ. Γιατί ως γνωστόν αυτό το σπίτι είναι μια ερωτική φωλιά. Πώς θα κάνω εγώ τώρα ατμόσφαιρα με τις γυναίκες μου, όταν θα έχω και το δύο μπάστακα. Μάρθο, μπορεί να είσαι ένας ανεγκέφαλος ερωτήλος, αλλά δεν πάμε να είσαι ο καλύτερος μου φίλος και πρέπει να μου συμπαρασταθείς σε αυτή τη δοκιμασία. Απαιτώ να φυλάσαι εδώ το θείο νυχθημερών, έως ότου βγάλει από το μυαλό του παντελώς αυτή τη γυναίκα. Ανιψιέ μου, γιατί δεν με βάλεις στις φυλακές του Αλκατράζ, θα με προσέχουν καλύτερα. Γιατί οι φυλακές του Αλκατράζ έχουν κλείσει. Ιδάλλως όσο πιο μακριά από αυτή τη γυναίκα, τόσο ασφαλέστερη θα είμαι θα. Καλή διαμονή, θείε. Μη στεναχωριέσαι, θείε. Περιμένω ένα γκρουπ μεθορίστριες. Όλο και κάποια Σουηδέζα θα περισσέψει για σας. Σ' άκουσα, Μάρθο. Είπαμε να το περιφρουρείς, όχι να το σπρώξεις την πλήρη διαφθορά. Πεόδουλε! Τώρα που μείναμε μόνοι μας, έχω να σου πω κάτι. Εγώ τη Μάρο θα την παντρευτώ. Κοίταξε να δεις, δεν του πάω κόντρα, γιατί τον βλέπω ότι είναι σε πλήρη σύγχυση. Αλλά έχω καταστρώσει ένα σχέδιο. Θα με βοηθήσεις? Ναι, αμέ. Μόλις τελειώσαμε τις Σουηδέζες, ό,τι θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, θεία, εντάξει. Είσαι ανώριμη και δεν ξέρεις το καλό σου. Αλλά που θα πάει, τώρα θα το μάθεις. Τώρα που θα σε κλείσω εδώ μέσα μια εβδομάδα και θα σου δίνω μόνο νερό και ψωμί, πού θα πάει, θα βάλεις μυαλό. Ό,τι δει να κάνεις, Ελένη, από το λεβέντι μου δεν πρόκειται να με χωρίσεις. Με σιγά τώρα, μην ξεράσω το Λυκόπουλο. Ελένη, δεν σε πιστεύω ότι θα κλειδώσει τη θεία σου μόνο με ψωμί και νερό. Αυτά τα έγραψε ο Ξενόπουλος στη Στέλλα Βιολάντη. Να σας παίξω ένα μικρό απόσπασμα. Όχι! Όχια! Άκου να σου πω, Πέγγι, η τιμωρία της θείας είναι καθαρά προσωπική μου υπόθεση. Δεν χρειάζεται να ανακατεύονται ξένοι. Ναι. Άλα, βρε Μανθούλη, τι θέλεις? Τη μοναδική σου αγάπη. Δεν ξέρω τώρα ποια ακριβώς εννοείς, αλλά εμείς την Πέγγι έχουμε εδώ. Έλα, βρε Λένη μου, τώρα οι δίες. Έλα, μωρό μου. Τι σχέδιο? Αχα. 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 Και τον Νικόλα και τη Ματίνα. Αχα. Εντάξει, έρχομαι από εκεί. Τι καλά τον Νικόλα και τη Ματίνα? Μου είπε να φιλήσω και την Ελένη και τον Νικόλα και τη Ματίνα. Αφού ο Νικόλας και η Ματίνα δεν είναι εδώ. Αν ήταν όμως Ελένη, να μην τους φύλαγα. Να τους άφηνα με το παράπονο. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Ο Θεός να σας συγχωρέσει, εγώ πάντως όχι. Δύο λεπτά θα σας απασχολήσω. Ούτε μισό. Άλλωστε βιάζομαι. Θέλω να πάω εδώ το θείο μου στο Μάνθο. Άπαπα! Τι άπαπα? Άπαπα που θα φύγετε προτού να μου πείτε τι θα κάνω με το μπάνιο μου. Θεσποινής, είστε τόσο ανόητοι. Τι ρωτάω, είστε τόσο ανόητοι. Σκέφτομαι να ανακαινήσω το μπάνιο στο σπίτι μου και θα ήθελα να το κάνω σε βυζαντινό στυλ. Γι' αυτό πείτε μου, πώς ήταν οι μπιτέδες στο Βυζάντιο. Μα τώρα Θεσποινής, είστε με τα καλά σας. Θα κάτσω να συζητήσω μαζί σας τους βυζαντινούς μπιτέδες. Αφήστε με να περάσω. Άπαπα! Πείτε μου, ήταν πέτρινη ή μαρμάρινη? Σας παρακαλώ, Θεσποινής. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Επίσης θέλω να μου πείτε για τα χαμάμ.
Θα βάλετε και χαμάμ στο μπάνιο σας. Το σκέφτομαι. Έχουμε μία αποθήκη στο σπίτι και θα ήθελα να την κάνω χαμάμ. Αλλά επειδή είμαι πατριώτησα, θα ήθελα να μου πείτε τα χαμάμ έχουν βυζαντινή ή τουρκική προέλευση. Με σπίτι, αφήστε με να φύγω ή θα γίνω τρελός. Ποιος θα μου πει για τα χαμάμ? Ρωτήστε ένα χαμαμτζή. Εγώ πάντως θέλω να φύγω. Αν δεν φύγω, θα σας πατήσω χαμέ. Χαμάμ. Χαμαμέ. Φεύγω. Απαπα. Κάτσε καλέ, κάτσε, θα σκοτωθούμε. Μια στιγμή να φάω το φαγητό στη θειά μου και μετά μου λες αυτό το σοβαρό σου πρόβλημα. Όχι, όχι, Ελένη μου, δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Τα μαλλιά μου. Τι έχουν καλή τα μαλλιά σου? Έχουν ψαλίδα, έχουν. Και τι τώρα αυτό είναι σοβαρό? Ναι, αλλά έχουν και πιτηρίδα. Χέσε μας, ρε Πέγγι, πάρε ένα ειδικό σαμπουάν και τελείωνε. Όχι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχω και ξηροδερμία. Άμα μου πέσουν όλα τα μαλλιά, πώς θα παίξω στο θέατρο, Ελένη? Φαλακρή! Επέξε τη φαλακρή τραγουδίστρια. Δεν μας παρατάς τώρα, ρε Πέγγι. Άσε να πάω το φαΐ στη θειά μου, γιατί θα ουρλιάζει από την πείνα. Όχι, Ελένη μου! Έχω και ένα άλλο πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Τα νύχια μου σπάνε. Σπάνε. Ρε Πέγγι, έτσι όπως τα λες εσύ για την εντατική απαράτα μας. Έλα, αγάπη μου, έλα, σε περιμένω. Αγάπη μου, τι ρομαντικό που κλεβόμαστε. Πάμε. Ορίστε και τα κλειδιά του αλόγου σας. Για την ακρίβεια 200 αλόγων. Τι να σου πω, μη μου στουκάρεις την πόρσα πουθενά και έχουμε άλλα. Μην ανησυχείς, Μάρθα μου. Εγώ στα νιάτα μου ήμουν easy rider. Και κάντε μας κανένα τηλέφωνο, μην ξεχαστείτε με τα σιρόπια. Εντάξει, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Πάμε απαγωγέα μου. Γεια σας, γεια σας. Τικ-τακ, το ρολόι. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Να σου πω, κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ, γιατί δεν με αφήνεις. Άσε με καλέ. Μην με παρεμποδίζετε, Δεσποινής. Μήπως με καθυστερείτε επισκοπού. Ελένη, κάτι γίνεται εδώ. Καλέ, άσε με να πω στη θεία μου, θα με σκίσεις. Χάσαμε τη θεία, στοπ. Τικ-τακ, 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 τικ-τακ. Τι λέει το εχρεμές? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κωνσταντίνε, πάρε χάπι. Ελένη κάθισε. Τα παιδιά κλέφτηκαν. Τι πράγμα! Θα τους κρεμάσω! Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί θα κρεμαστούν μόνοι τους. Να ζήσετε! Να ζήσετε και στις χαρές μας, Μάνθο! Και στα δικά μας, Νικόλα μου! Ναι, ναι, και κουμπάρι, πάντα άξι! Μην τους ευχηθείτε τώρα και καλούς απογόνους, γιατί θα τσιρίξω! Τι απογόνους, μωρέ! Ποιους παντρεύουμε, τον Αβραάμ και τη Σάρα! Πάψε, Κωνσταντίνε! Πάψε, Κωνσταντίνε! Βλαχάρα, τα κατάφερες τελικά και γίναμε και συμπέθεροι! Και εσύ, κούμπαρι, μωρή, κατά κουζινάρα, μη χέσω μέσα! Ελπίζω θα γίνεται και κάτι άλλο! Γιατί εγώ το μελέτησα και οι συμπέθεροι και οι συγκούμπαροι μπορούν να παντρευτούν! Δεν υπάρχει κόλλημα! Εκτός από το δικό σου το κόλλημα, θεία κανένα άλλο! Ελενίτσα μου, κράτησε την ανθοδέσμη. Γιατί έλα, έλα, στενά. Κάτσε δίπλα της, Κωνσταντίνε, κάτσε δίπλα! Θεία, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Αυτή την εικόνα περιμένουμε να δούμε όλοι!